πάμε, συμπαρασκευόμαστε στον αγώνα σας. Αυτό το ξέρετε πολύ καλά, μας γνωρίζετε. Έχουμε με πολλούς από εσάς και προσωπικά συζητήσει για το ρόλο αυτού του οργανισμού και για το πώς έχει εξελιχθεί. Οι αντεργατικές και αντιλιακές βόμβες, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πέφτουν βροχή πάνω στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, του δημόσιου τομέα, πάνω στους συνταξιούχους, στους άνεργους, στους αυταπασχολούμενους και στους βιοπαλλιεστές αγρότες. Βόμβες οι οποίες δεν έχουν τελειωμό. Να θυμίσουμε πρόσφατα τον ΕΦΚΑ, το νομοσχέδιο. Να θυμίσουμε παλιότερα τον νόμο Κατρούγκαλου. Να θυμίσουμε μήπως το νομοσχέδιο για τους μισθούς και για τους μισθούς των εργαζομένων. Όποιον νόμο και αν πάρουμε, θα δείτε ότι αφορούν τα δικαιώματα των εργαζομένων, των αυταπασχολουμένων, των ανέργων, των συνταξιούχων. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο, όπου η κυβέρνηση έρχεται και προκαλεί με ένα νομοσχέδιο όπου οι ποινές περισσεύουν για τους ανέργους. Και από την άλλη πλευρά βέβαια, τι κάνει, έχει κριτήρια υπέρ των εργοδοτών. Ενισχύει τους εργοδότες με μπόλικο χρήμα. Εσείς ξέρετε πολύ καλά πόσα δισεκατομμύρια ευρώ έχουν μεταφερθεί από τον ΟΑΕΔ στους εργοδότες με όλα αυτά, με τα προγράμματα, με την ενίσχυση εργασίας και όχι της ανεργίας, με όλη αυτή την πολιτική που έχει απασχοληθεί, που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα. Πολιτική η οποία ξέρετε πολύ καλά το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Η ανακύκλωση της ανεργίας, το χτύπημα των δικαιωμάτων των εργαζομένων και βέβαια οι ίδιοι οι άνεργοι να είναι μια ζωή όλο και χειρότερα όταν βρίσκονται στην ανεργία εργαζόμενοι ίδιοι. Οι πόροι λοιπόν, όπως υπόθηκε και από τον πρόεδρο πριν, που είναι πόροι που προέρχονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους, έτσι ώστε να στηριχθούν σε περίπτωση που θα μείνουν άνεργοι. Και όπως ξέρετε, κάθε χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία, έχουμε 2 εκατομμύρια, για παράδειγμα πέρυσι, 100.000 απολύσεις και 2 εκατομμύρια 150.000 προσλήψεις. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια ανακύκλωση των ανέργων. Έρχεται σήμερα η κυβέρνηση και τι λέει, ότι οι άνεργοι δεν θα έχουν την προστασία που είχαν. Αυτή είναι η ουσία του νομοσχεδίου. Βεβαίως πλήγονται και τα δικά σας δικαιώματα. Όμως πλήγονται τα δικαιώματα των οικοδόμων, των εργαζομένων στον τουρισμό, των εργαζομένων στο μέταλλο, όλων αυτών που τόσα χρόνια συγκρούστηκαν, κάναν καταλήψεις στο Υπουργείο Εργασίας, στον ΟΑΕΔ, για να μπορέσουν να έχουν δικαιώματα, να στηριχθούν σαν άνεργοι. Εσείς θυμάστε πολύ καλά στους τράχονες πόσες φορές δεν ήρθαν οι οικοδόμοι για να κάνουν κατάληψη και να διεκδικήσουν τη στήριξή τους. Πόσες φορές δεν ήρθαν οι εργάτες της ζώνης να ζητήσουν να διεκδικήσουν τη στήριξή τους. Ήταν λοιπόν αποτέλεσμα των αγώνων, αν θέλετε, όλη αυτή η προστασία, η οποία είναι πολύ κάτω και δεν αντιστοιχεί, αν θέλετε, σήμερα σε αυτό που πρέπει να είναι, με το να αυξηθεί το επίδομα, να αλλάξουν οι προϋποθέσεις, να στηρίζονται πιο πολλοί άνεργοι, που σήμερα είναι μόνο το 10% στο 1 εκατομμύριο των ανέργων. Άρα λοιπόν το νομοσχέδιο αυτό είναι για τα σκουπίδια. Δεν πρέπει να κατατεθεί και πρέπει ο αγώνας να είναι καθολικός όλων των εργαζομένων. Δεν είναι μόνο δική σας υπόθεση. Και οι οικοδόμοι και το μέταλλο και ο τουρισμός και το φάρμακο και τα τρόφιμα και όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να σταθούν απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο, γιατί τους αφορά αμέσα. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε εδώ και καλούμε σαν ΚΚΕ το θέμα αυτό
να απασχολήσει συνολικά τα συνδικάτα και να σταθούν απέναντι με αποφασιστικότητα, με κανέναν συμβιβασμό στο πόρισμα Πισαρίνη που αυτό έρχεται να υλοποιήσει σήμερα η κυβέρνηση και στον ΟΑΕΔ όπως έκανε και στον ΕΦΚΑ πριν λίγες μέρες. Επειδή ο αγώνας θα είναι μακρύς και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία κινητοποίηση, θέλει αντοχή, θέλει δύναμη και θέλει αποφασιστικότητα από όλους. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή δύναμη και αγώνας, γιατί το δίκιο θα κριθεί στους δρόμους, αγαπητοί φίλες και φίλοι.